Σήμερα δικάζουμε τις δύο πρώτες αγωγές ακυρώσεων δύο συναδέλφων, των ανθρώπων που πέσαν θύματα στην εργοδοτική αφαιρεσία, θέλοντας να μας στείλει το μήνυμα η εταιρεία ότι δεν αστειεύεται και ότι θα πάρει κεφάλια. Επίσης, έχουμε σήμερα την αγωγή της επίσκεσης, της πρώτης επίσκεσης στην Ελλάδα σε βαριά βιομηχανία για λόγους ασφαλείας. Δώσαμε έναν όρκο σαν εργαζόμενοι ότι δεν θα αφήσουμε κανένα να παίξει με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, με τις ζωές μας και με το περιβάλλον της περιοχής μας. Αυτή τη μάχη θα δώσουμε σήμερα, να δώσουμε να καταλάβουν οι δικαστές ότι η εταιρεία για να υλοποιήσει τα σχέδιά της έπαιξε με την ασφάλεια, πέρασε τις κόκκινες γραμμές των εργαζομένων παρόλη τη βοήθεια που τους παρήχαμε όλα αυτά τα χρόνια για να διεκπεραιώσει τους στόχους της. Ο αγώνας αυτός θα πάει μέχρι τέλους, όλοι μαζί, κανένας μόνος του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι στο πλευρό των αγωνιζόμενων εργαζομένων στα πετρέλαια Καβάλας και η μάχη συνεχίζεται παλικαρίσια όπως από το ξεκίνημα. Δείχνει την πραγματική δύναμη της εργατικής τάξης, δείχνει ότι η κυβέρνηση και η εργοδοσία δεν έχουν καμία δύναμη απέναντι σε αποφασισμένους εργαζόμενους που αγωνίζονται για το δίκαιο τους, για τα δικαιώματά τους, για τις κατακτήσεις τους, για τα συμφέροντα αυτών και των παιδιών τους. Το μόνο που μπορεί να κάνει η εργοδοσία είναι να αξιοποιήσει, η μόνη δύναμη που έχει είναι να αξιοποιήσει την καταστολή και την δικαιοσύνη η οποία είναι προσαρμοσμένη στα συμφέροντα. Η μόνη δίκαια απόφαση είναι αυτή που θα αναγνωρίσει ότι αυτοί που έχουν το δίκαιο είναι οι εργαζόμενοι που παλεύουν για την επιβίωσή τους, που παλεύουν για τα συμφέροντα του λαού της περιοχής, μιας περιοχής η οποία ενώ έχει ενεργειακό πλούτο μαστίζεται από την ενεργειακή φτώχεια. Απαιτούμε λοιπόν η απόφαση να ακουμπάει στο δίκαιο των εργαζομένων και των διοικητήσεων. Συμπαρασυρκόμαστε στο μεγάλο αγώνα των εργαζομένων εδώ στα πετρέλαια της Καβάλας, ένας αγώνας δίκαιος, ένας αγώνας που έχει γνωρίσει την αλληλεγγύη όλης της εργατικής τάξης που αποτελεί παράδειγμα, σε έναν αγώνα που από την πρώτη στιγμή το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο ήταν δίπλα και θα συνεχίσει να είναι και να τον στηρίζει. Ένας αγώνας ο οποίος έχει γνωρίσει το μίσος του κράτους, έχει απέναντί του τους νόμους των αντεργατικών, όλους τους νόμους των κυβερνήσεων που έχουν περάσει, αντεργατικοί νόμοι, ενάντια στην εργοδοσία, και σε αυτή την κατεύθυνση αυτός ο αγώνας πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλληλέγγυα, να σταθούν δίπλα στους εργαζόμενους, γιατί είναι ένας αγώνας που αντικειμενικά δένεται με τις διεκδικήσεις για εργασιακά δικαιώματα, για αυξήσεις στους μισθούς, ενάντια στην ενεργειακή φτώχεια. Είμαστε σήμερα εδώ να δημόσουμε τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους μας στο Πετρελαίο Καβάλας, γιατί τα προβλήματα που έχουμε είναι κοινά, τα αντιμετωπίζουμε και εμείς στην επιχείρηση που εργαζόμαστε, έχουμε τις ίδιες απολύσεις και το ίδιο νομοσχέδιο. Το νόμο Έκτρο Μαγκατζηδάκη, ο οποίος μας έχει βάλει, προσπαθεί πάνω να βάλει τους αγώνες στο γύψο. Είμαι σίγουρος ότι το μόνο που απομένει στους εργαζόμενους είναι να οργανώσουν την πάνη για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, η οποία μόνο δυνά μπορεί να φέρει. Ένα συνεξήγητο ή κακό συνεξήγητο σωματείων, στηρίζουμε τον αγώνα των αριθμών των εργαζομένων. Είμαστε πάντοτε δίπλα τους σε όλους τους αγώνες. Καλούμε όλο τον κόσμο την Πέμπτη 6 ώρες στην κεντρική πλατεία στο συνεδρίο που διοργανώνουμε για τους αγώνες των εργαζομένων στα πετρέλαια, στα λιπάσματα και σε όλους τους χώρους δουλειάς. 6 ώρες στην κεντρική πλατεία για τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που θα ψηφιστεί και για όλα τα δεινά που μας έχουν εγκρίνει, την ακρίβεια, την ενέργεια κλπ. Σύλλογοι του ΤΠΑΕ Καβάλας, είμαστε σήμερα εδώ να δείξουμε την αλληλεγγύη μας πλάι στους απολυμμένους εργαζόμενους στα πετρέλαια της Καβάλας, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η ίδια πολιτική που χρηματοδοτεί κάθε χρόνο τα πανεπιστήμια μας είναι η ίδια πολιτική που απολύει τους εργαζομένους, πατεράτες μας, τσακίζει μισθούς και γι' αυτό θα είμαστε πλάι στον αγώνα τους μέχρι τέλους, μέχρι να εκπληρωθούν τα δίκαια αιτήματά τους. Το Συνδικάτο μας βρίσκεται σήμερα εδώ στο πλευρό των συναδέλφων από τα πετρέλαια, διεκδικώντας να γυρίσουν οι συνάδελφοι κανονικά στις δουλειές τους.
παλεύουμε συνολικά στο πλευρό τους ενάντια στην όλη κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι, ενάντια στην κρατική καταστολή, στην εργοδοτική ασυνδοσία που σπάει κόκαλα. Και καλούμε τους συναδέλφους και από εδώ σήμερα, την 5-6 ώρα το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία, στο συλλαλητήριο ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό. Και που θα εκφράσουμε και από εκεί τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους των πετρελαίων και των λοιπασμάτων. Αυτονόητα, για μία ακόμα φορά είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων στα πετρέλαια. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Εκτός από όλα τα άλλα μηνύματα που μας δίνει ο αγώνας των εργαζομένων στα πετρέλαια, ξεχωρίζουμε το εξής. Όλοι οι εργαζόμενοι στα σωματεία μας μια γροθιά. Είμαστε σήμερα εδώ για να, από το σωματείο του Δόμου για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στους συναδέλφους από τα πετρέλαια. Είναι οι κοινοί αγώνες των εργαζομένων που μπορούν να φέρουν μικρές και μεγάλες νίκες για τη ζωή μας.